пам 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 выгоды ее жизни и краткое каэлы и нопы и ресты уэфа цичишаща твердый знак и мягкий знак Το σχολείο είναι το μέρος που σε ταξιδεύει σε καινούριους προορισμούς. Σου μαθαίνει καινούριες γλώσσες και πράγματα που δεν ήξερες ποτέ. Σήμερα θα μάθουμε περισσότερα για τη μεγαλύτερη χώρα του κόσμου. Για την φύση που συνδυάζει όλες τις εποχές χρόνου ταυτόχρονα. Για τις 12 θάλασσες και 3 ωκεανούς. Ο προορισμός μας για σήμερα είναι η Ρωσία. Το μεγαλύτερο δάσος του κόσμου βρίσκεται στην Ρωσία. Να ξέρεις ότι γεωγραφικά είναι τόσο μεγάλη που θα μπορούσε να καλύψει την Κίνα επί 2 φορές ή και την Γερμανία επί 500 φορές. Καλά, και το Μοναχό επί 1 εκατομμύριο φορές. Να και η Αρκούδα που είναι το σύμβολο της χώρας. Η Ρωσία έχει και φυσικό πλούτο και μεγάλη κουλτούρα. Ο Τσαϊκόφσκι, ο γνωστός συνθέτης, και ο Τολστόι, ο συγγραφέας. Η Κόκκινη Πλατεία είναι ο αγαπημένος τουριστικός προορισμός που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, στη Μόσχα. Το ξέρετε ότι αν θέλετε να κάνετε ένα ταξίδι από την Αθήνα προς τη Μόσχα, την πρωτεύουσα της Ρωσίας, θα χρειαστεί να κάνετε 2.000 χιλιόμετρα, είτε 37 ώρες με αμάξι, είναι πάνω από μία μέρα ταξίδι. Εγώ σας προτείνω να ταξιδέψουμε τώρα, μαζί μας, με τον Digital Πίνακα. Γεια σας, παιδιά! Σήμερα σας καλωσορίζω στην πρώτη ψηφιακή τάξη εκπαίδευσης ρωσικής γλώσσας στην Ελλάδα. Για ετοιμαστείτε, πάμε να ταξιδέψουμε στη μαγευτική Ρωσία.
Μακάκη, σε ευχαριστούμε που μας έδειξες την Ρωσία. Για πείτε μου, τι σας άρεσε πιο πολύ? Εμένα μου αρέσει η ρώσικη κούκλα, η Ματριώσκα. Δεν είναι πολύ όμορφη? Λοιπόν, τώρα ήρθε η στιγμή για να μάθουμε την πρώτη ρώσικη λέξη. Πριβιέτ. Γεια σου. Έτσι χαιρετάμε ο ένας τον άλλον. Πριβιέτ. Привет. 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 Τέλεια. Τώρα μάθαμε και το «Πριβιέτ», το «γεια σου». Για έλα να ρωτήσουμε τι κάνει ο φίλος μας στη Ρωσία. «Как дела?» «Как дела?» «Τι κάνεις?» «Как дела?» «Как дела?» «Τι κάνεις?» Τώρα ήρθε η στιγμή να μάθουμε και ποιος άλλος θα ταξιδέψει μαζί μας στη Ρωσία. Είναι το μαγικό βιβλίο της ρώσικης γλώσσας, που σου έχει εδώ πέρα όλα τα γράμματα της ρώσικης αλφάβητο. Για δείτε, το Α, το Μ, το Β, θα τα μάθουμε όλα σιγά σιγά. Σου έχω και παραμύθια. Акула, Б, 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 бегемот, Б, 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 ворона, Г, 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 геккон, Б, Д, Д, динозавр, Е, 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 единорог, Ё, 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 ёж, Ж, 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 жираф. Μαζί με το μαγικό βιβλίο θα γνωρίσουμε τους ήρωες που ζουν στα παραμύθια. Για παράδειγμα, η αντιλόπη. Αντιλόπα. Στα ρώσικα η αντιλόπη είναι αντιλόπα. Για να δούμε ποιος άλλος είναι μέσα. Είναι και το καρπουζάκι. Το καρπούζι. Αρμπούς. Α. Αρμπούς. Το καρπούζι. Αρμπούς. Το πρώτο γράμμα της ρώσικης αλφάβητο είναι το Α. Δεν μοιάζει λίγο με σπιτάκι? Για δείτε το. Α. Και γράφεται σαν ένα σπιτάκι. Α! Για ανοίξτε τα τετράδια σας, να ξεκινήσουμε να γράφουμε τα πρώτα μας γραμματάκια στα ρωσικά. Σήμερα, στο μάθημα, θα δούμε το γράμμα Α. Α. Το πρώτο από τα 33 γράμματα στη ρωσική αλφάβητο. Το Α είναι το απλό γραμματάκι
που μοιάζει με σπιτάκι. Στη ρώσικη γλώσσα ξεχωρίζουμε τα μεγάλα γράμματα, που είναι τα κεφαλαία. Τα γράφουμε στην αρχή της πρότασης και στα ονόματα, ενώ τα μικρά είναι τα πεζά. Α, μπούκβα Α. Για δείτε εδώ στο πίνακα. Το γράμμα Α είναι κόκκινο. Ξέρετε γιατί? Επειδή έτσι το ζωγραφίζουν στη Ρωσία για να καταλάβουμε ότι είναι φωνήεν. Το τραγουδάμε. Α, για δείτε πώς το κάνουν τα παιδιά στη Ρωσία. Α. Εγώ σου προτείνω να φτιάξεις με τη μαμά σου ένα νόστιμο κουλουράκι που μοιάζει με το ρώσικο Α, το Α. Φτιάξτε την ζύμη, βάλτε λίγο σουσάμι και για να το τονίσεις ότι είναι φωνήεν και είναι κόκκινο και το τραγουδάμε Α, θα βάλετε λίγη κανέλα. Αχ, τι ωραία που μυρίζει το κεφαλαίο, το αλφα κανέλα. Για να δούμε λίγο και το μικρό. Να το αλφα. Α! Θέλω να το δοκιμάσω. Για να το κάνουμε μαζί. Δοκιμάστε κι εσείς λίγο. Αχ, τι ωραίο το αλφα. Λοιπόν, τώρα που φάγαμε κιόλας και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε, πάμε παρακάτω. Τι κάναμε με το Α, το πρώτο γράμμα στην ρώσικη αλφάβετο. Το έχουμε γράψει, το έχουμε μαγείρεψει και το έχουμε φτιάξει, να εδώ με την κανέλα. Ήρθε η στιγμή να το φτιάξουμε και με τα χεράκια μας. Για να δούμε πώς το φτιάχνουμε το Α με τα χεράκια μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πλαστελίνη. Αλλά εγώ σου προτείνω να πάρεις και λίγα μακαρόνια από την κουζίνα της μαμάς σου και να σχηματίσεις το Α, το Α με αυτά. Για δες, είναι πάρα πολύ εύκολο και μπορείς να το κάνεις και μόνος σου. Για δείτε, φτιάχνω ένα σπιτάκι, ενδιάμεσα βάζω άλλο ένα μακαρόνι. Τι βλέπω? Να το! Το Α, το Α. Αντί για τα μακαρόνια, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ρύζι, φασόλια, φακές, ό,τι βρεις στη κουζίνα της μαμάς σου. Και ζητά από αυτήν να βγάλει και μια φωτογραφία από το Α, το Α που έχεις φτιάξει και να στείλει στο email μας. Να δω κι εγώ τις δικές σου τις φωτογραφίες. Αυτό ήταν το ταξίδι μας για σήμερα. Μάθαμε το Α, το Α, το πρώτο γράμμα στην ρώσικη αλφάβητο. Μάθαμε να λέμε και «Привет! Как дела?» «Γεια σου, τι κάνεις?» «Привет! Как дела?» Μάθαμε και δύο καινούριες λέξεις. «Α» – «Αρμπούς» – «Καρπούζι». «Α» – «Αντιλόπα» – «Αντιλόπι». Τι σας έχω για την επόμενη φορά? Α, δεν σας το λέω τώρα. Θα δείτε στην επόμενη εκπομπή με το καινούριο γράμμα. Γεια σας! Пока! Thank you.
Аби виведи ее жизнь и краткая, каяли и нопы, и ресты у эфа, сычащая твердый знак. Мягкий знак, и я.